Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέλυσε τον επικεφαλή της κρατικής ασφάλειας Ιβάν Μπακάνοφ και τη Γενική Εισαγγελέα Ειρίνα Βεντενίκοβα με μια απόφαση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Προεδρίας, χωρίς καμία εξήγηση για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Συγκεκριμένα χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με εκτελεστικά διατάγματα που εξέτωσε, απέλυσε τον επικεφαλή της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας και τη Γενική Εισαγγελέα της χώρας. Ο Ιβάν Μπακάνοφ, ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, είναι παιδικός φίλος του Ζελένσκι. Η Γενική Εισαγγελέας Ειρίνα Βενεντίτκοβα είχε αναλάβει την προσπάθεια δίωξης των ρωσικών εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, έχουν ξεκινήσει 651 ποινικές έρευνες για την κατηγορία της έσχατης προδοσίας και της συνεργασίας σε βάρος εργαζομένων σε εισαγγελικά γραφεία, υπηρεσίες προδικαστικών ερευνών και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Μεταξύ άλλων, περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι στο γραφείο της Εισαγγελέως και στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας παρέμειναν στα κατεχόμενα εδάφη και εργάζονται εναντίον του κράτους μας, πρόσθεσε. Ο Ζελένσκι είπε ότι τα αδικήματα αυτά εγείρουν πολύ σοβαρά ερωτήματα για τους επικεφαλείς των υπηρεσιών και πρόσθεσε: το καθένα από αυτά τα ερωτήματα θα λάβει την κατάλληλη απάντηση. Η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Προεδρίας χωρίς καμία εξήγηση για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. Και όλα αυτά την ώρα που τα σενάρια αντικατάστασης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ειρηνικό ή επιθετικό τρόπο δίνουν και παίρνουν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.